Γιατί τα αεροπορικά ταξίδια είναι κόλαση αυτό το καλοκαίρι. Εφιαλτικά πλέον είναι τα αεροπορικά ταξίδια σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς όλες οι σχετιζόμενες υπηρεσίες προσπαθούν μάταια να αντεπεξέλθουν στην κρίση και τη ζήτηση. Τι ΣΥΤΕΙ, η πολιτική αεροπορία τρέχει να στελεχώσει τις δραστηριότητές της μετά την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων στην κορύφωση της πανδημίας. Εκτός από τις ελλείψεις προσωπικού, την κατάσταση της χεραίνει και ο κορονοϊός, μιας και οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα δρομολόγια τους, καθώς είναι υψηλά τα επίπεδα αναρρωτικών αδειών λόγω κορονοϊού. Τα συνδικάτα των εργαζομένων της ταξιδιωτικής βιομηχανίας σε διάφορες χώρες έχουν καλέσει το προσωπικό τους σε απεργίες προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις κακές συνθήκες εργασίας, τις απολύσεις και τις περικοπές μισθών. Στο χορό, η British Airways, Ryanair, EasyJet, Scandinavia Airlines, Delta Airlines, Air Canada και άλλοι αερομεταφορείς που αναγκάζονται να ακυρώσουν πτήσεις τους σε σημαντικά αεροδρόμια, προφανώς λόγω συνωστισμού. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, απεργίες σε άλλους κλάδους επηρεάζουν και την τουριστική βιομηχανία. Καθώς, παραδείγματος χάρη, στην Ολλανδία οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους κλείνοντας αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν στα αεροδρόμια, επηρεάζοντας και εκεί δεκάδες πτήσεις, φέρνοντας αλυσιδωτές ωστόσο επιπτώσεις. Αντίκτυπο έχει και ο πόλεμος στην Ουκρανία που περιορίζει σημαντικά τον διαθέσιμο εναέριο χώρο σε ολόκληρη την Ήπειρο και ως εκ τούτου οδηγεί σε περαιτέρω καθυστερήσεις πτήσεων. Με καθημερινές ακυρώσεις και καθυστερήσεις τόσων πολλών πτήσεων ακολουθούν και σοβαρές οικονομικές απώλειες για τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες. Οι ταξιδιώτες πρέπει να αποζημιωθούν από τους αερομεταφορείς που δεν τους μεταφέρουν στους προορισμούς τους εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και σε περίπτωση απώλειας αποσκευών. Δυστυχώς φαίνεται πως τα αεροπορικά ταξίδια αντί να σε οδηγήσουν στον παράδεισο έχουν γίνει ένας μικρός εφιάλτης που μέρα με τη μέρα γιγαντώνεται, καθώς η υψηλή σεζόν μόλις αρχίζει.